Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, καλωσορίζουμε τους πάντες, φορείς, συλλόγους, σωματεία εργαζομένων αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στο χώρο μας, αλλά είναι και μέσω Zoom. Καλωσορίζουμε από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας Αντιπροσωπεία. Καλωσορίζουμε τους πάντες από το αναπηρικό κίνημα, πολλά μπορώ να αναφέρω τώρα, αλλά δεν είναι της ώρας. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αυτό το κάλεσμα, το οποίο έγινε, εάν θέλετε, με αντανακλαστικά γρήγορα και με σκοπιμότητα να δώσουμε απάντηση σε ένα νομοσχέδιο κατάπτυστο, που αν μπει κάποιος μέσα στα σχόλια, είναι καταδικαστέο από όλη την επιστημονική κοινότητα του χώρου της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης και από το σύνολο και τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Αυτό το γνωρίζουμε και από τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον, του ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και από τη θέση των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν ήρθαμε να, τουλάχιστον εισηγητικά δεν ήρθα να αναλύσω κομμάτι-κομμάτι το σχέδιο νόμου. Ο στόχος ο δικός μας και σαν πρόεδρος είναι να αναδείξουμε το ζήτημα της κοινής πάλης και δράσης με συλλόγους, φορείς, σωματεία, ομοσπονδίες και πλήθος κόσμου που αφορά τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους, σε ένα κοινό μέτωπο αντεπίθεσης μπροστά σε αυτή την επίθεση λέλαπα που θέλει να φέρει η κυβέρνηση κατά καλό καιρό και μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα κόντεψε να χτυπήσει μεσάνυχτα 12 παρά 5 όταν το έφερνε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου που κρατάει μέχρι τις 18 του μήνα και το γνωρίζετε και θα ακολουθήσουν μετά οι επιτροπές τριήμερη συζήτηση για να το καταθέσει προς ψήφιση σε δεύτερο χρόνο και τέλος καλοκαιριού, κατά καλό καιρό και τέλος καλοκαιριού εννοώ τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μέχρι τις 3 Αυγούστου δηλαδή, που είναι η διαδικασία του θερινού τμήματος. Ήλπιζε η κυβέρνηση ότι θα επιδιώξει να μας πιάσει στα μαύρα μεσάνυχτα τα δικά μας. Γελάστηκε. Από ό,τι φαίνεται σήμερα η συμμετοχή του κόσμου δείχνει άλλο αποτέλεσμα. Που εννοείται ότι θα κοιτάξουμε να εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή πάλι συμμετοχής του κόσμου κινητοποίηση που αποφασίσουμε, που ήδη έχουμε αποφασίσει τουλάχιστον τα πρώτα βήματα αρχικά μέχρι τις 16 και την οποιαδήποτε επιπλέον μορφή έχει επιλέξει οποιοδήποτε άλλος φορέας που θα τον ενισχύσουμε ο καθένας με πρωτοβουλίες, με αποφάσεις συλλόγων και μέσα από τις γενικές του συνελεύσεις είτε από τα διοικητικά συμβούλια. Εδώ λοιπόν συνάδελφοι, αυτό που επιδιώκει και γνωρίζουμε όλοι αποκλειστικά η κυβέρνηση είναι η κατάργηση των εναπομείναντων υποδομών, δημόσιων υποδομών και δομών στον χώρο της ψυχικής υγείας. Μιλάω για την κατάργηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και τον οργανισμού συνολικότερα όλων αυτών των ψυχιατρίων, των υποδομών του στον χώρο των οργανικών μονάδων που υφίστανται βέβαια και στα υπόλοιπα νοσοκομεία που αναφέρονται στην χώρο της απεξάρτησης, με ιστορία, γιατί αυτό πάνε να καταργήσουμε, την ιστορία αυτών των μονάδων που τόσα χρόνια κάτω από το φιλότιμο των εργαζομένων και της επιστημονικής κοινότητας εντάξανε πολύ κόσμο και τον βάλαν ξανά στην κοινωνία. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτών των μονάδων που θέλουν να το καταργήσουν. Γι' αυτό άλλωστε έρχονται να ενισχύσουν αυτό που θέλουν οι ίδιοι και μιλάνε, τουλάχιστον στον χώρο της απεξάρτησης αρχικά, να μπορέσουν να έχουν λειτουργικούς χρήστες, ανθρώπους δηλαδή που θα λαμβάνουν υποκατάστατα, που θα είναι στον χώρο της υποπτευόμενης χρήσης και θα έρχονται και θα επανέρχονται. Είναι το μοντέλο που ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως είναι η Σουηδία, όπως είναι η Γαλλία. Προχθές, το φέρνω σαν παράδειγμα, μίλαγα ξανά με μια συναδέλφισσα ψυχολόγο, η οποία δούλεψε τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο της απεξάρτησης στη Γαλλία και μου έλεγε προσπαθήστε να κρατήσετε όρθιο αυτό που κατεδαφίσαν τα προηγούμενα χρόνια σε εμάς
και μας έχουν ισοπεδώσει. Αντιλαμβάνεται κανείς το τι μέλη γενέστε για τους εξαρτημένους, τις οικογένειές τους, τους ψυχικά πάσχοντες ασθενείς, όταν μιλάνε στον χώρο της απεξάρτησης για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τι σημαίνει αυτό και για τους εργαζόμενους και για τις εργασιακές σχέσεις αύριο. Μιλάνε για δωρεές, μιλάνε για κληρονομιές, μιλάνε ότι ο πρόεδρος που θα κάνει χρέη επιστημονικά υπευθύνου, οι αρμοδιότητες του θα υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αντιλαμβάνεται ο καθένας το τι έχει να γίνει. Και εννοείται στον χώρο της ψυχικής υγείας αυτό το αποτέλεσμα της ένταξης όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των εναπομείνοντων υποδομών του, θα ενταχθούν κάτω από μια κοινή ομπρέλα και θα επιδιώξουν, υποτίθεται, όπως έλεγε και ο κύριος Βαρτζόπουλος που τον άκουγα σε μια συνέντευξή του προχθές, ότι με ένα κουμπί θα μπορούμε να κατευθύνουμε την πλοήγηση του ψυχικά ασθενή. Μάλιστα. Εδώ τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα δικά μας, σαν ψυχιατρικό νοσοκομείο, λένε άλλα πράγματα. Τι λένε? Ότι μόνο στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, μέσα και έξω, στο τμήμα επίγοντων περιστατικών και στα τρία κέντρα ψυχικής υγείας, αυτό που φάνηκε το προηγούμενο διάστημα, μόνο σε αυτά, δεν μιλάμε για ατομικές συνεδριάσεις, ομαδικές συνεδριάσεις, ραντεβού, συνταγογραφείς για όλα αυτά, ξεπέρασαν τις 51.000 επισκεψιμότητας. 51.000 επισκεψιμότητας, 4.472 άνθρωποι ζητήσαν επίσκεψη στο τμήμα επίγοντων περιστατικών, είτε ήταν ακούσια είτε ήταν εκούσια, και από αυτά 2.500 ήταν εισαγωγές μόνο για το 2023. Αυτή είναι η πλοήγηση, γιατί την πλοήγηση θα τη φέρει ως αποθήκες ανθρώπων εδώ μέσα για να τους εντάξει και να τους θέσει στα όρια της εξαθλίωσης, τόσο των ίδιων και των οικογένειών τους, όσο και των εργαζομένων. Γιατί δεν διευκρινίζουν και ούτε μιλάνε να ενισχύσουν και να έχουν την πρόληψη. Πράγμα που σημαίνουν πολλά, πολλά. Και να δώσουμε και δύο στοιχεία. Ότι πολλά από αυτά τα σημεία, για παράδειγμα οι συνάδελφοι που μας ακούν από το Zoom, τουλάχιστον από τα κέντρα πρόληψης που δώσανε μάχη, δεν υπάρχουν καν στο σχέδιο νόμου. Τους έχει πετάξει απ' έξω. Αυτό που ευαγγελίζονται και το κλείνω σε όλους τους τόνους είναι ότι θα ενισχύσουμε αυτή την πλοήγηση. Γνωρίζουμε πολύ καλά, συνάδελφοι, ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε το κλείσιμο μετά από ένα χρόνο μιας μονάδας που είχε προχωρήσει ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία τη λειτουργία του. Και ξέρετε που πλοηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται μπήκανε στο πλαίσιο ένταξης στην κοινότητα. Επιστρέψαν στο Δρομοκαίτιο και στο Δαφνί. Αυτός ήταν ο ρόλος τους και ο στόχος τους. Και αυτός είναι από εδώ και πέρα. Και μάλιστα τα οποιαδήποτε προγράμματα λειτουργούν με ημερομηνία λήξης. 3.500 ωφελούμενοι από τα αιτήματά τους που κάνανε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίων Αναργύρων και μεταμόρφωσης και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας μένουν στον αέρα. 400 άνθρωποι που παρακολουθούνται από την συμμετοχή του κατοίκου νοσηλείας στο πρόγραμμα που θέλανε να δημιουργήσουν και μας το ευαγγελίζουν ακόμα και η διοίκηση και ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ, αυτό που δείξανε είναι να τους απολύσουν. Δύο γιατροί, δύο υπόπτες υγείας, επισκέπτες υγείας με συγχωρείτε, και δύο κοινωνικοί λειτουργοί βρεθήκανε στον δρόμο. Αντίστοιχα, από τον ΕΟΔΗ, άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχανε μέσα τα προγράμματά τους και τελειώσαν και τους καταργήσανε, άλλοι 6 εργαζόμενοι. Δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν διερμηνείς μαζί με ένα κοινωνικό λειτουργό και 3 ψυχολόγους. Το αποτέλεσμα, δύο αυτή τη στιγμή ψυχιατρικές κλινικές είναι χωρίς ψυχολόγο και δεν έχουν αναφερθούν πουθενά. Εδώ πέρα το προσφυγικό κομμάτι, η κάλυψη της κλινικής εξέτασης, είτε ξεκινώντας από τα ΤΕΠ μέχρι την κλινική, ήταν μεγάλο, καθώς και η διασύνδεσή τους με το προσφυγικό κομμάτι από την κοινωνική λειτουργό. Πουθενά όλα αυτά τα προγράμματα. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει. Και θα μου επιτρέψετε ένα τελευταίο. Διάβαζα τώρα τελευταία ένα άρθρο του Θεμιστοκλέως. Είμαστε η αρχή τη συνολική επίθεση, που είναι χρόνια βέβαια, δεν είναι τωρινή αυτή η επίθεση,
από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, που στόχο είχαν να αφήσουν εγκαταλειμμένα τα νοσοκομεία, να αφήσουν εγκαταλειμμένα τις υποδομές και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρόνοια. Και εδώ πέρα αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Θεμιστοκλέος μιλάει για έναν άλλο νέο υγειονομικό χάρτη. Θα χτυπήσει το επόμενο διάστημα όλα τα νοσοκομεία, όπου θα υπάρχει κινητικότητα των εργαζομένων. Αντιλαμβάνεστε την εξαθλίωση και το στόχο που έχουν της εντατικοποίησης των εργαζομένων. Καθώς βέβαια και τις υποδομές όσον αφορά την κάλυψη θέσεων για ανθρώπους που είναι λήπτες υπηρεσιών υγείας. Τελειώνω, συνάδελφοι, και λέω το εξής. Θα καλέσω την επιστημονική κοινότητα, όλους τους ανθρώπους που παρευρίσκονται σήμερα εδώ πέρα, να πάρουν θέση, να μιλήσουν, καθώς και τους εργαζόμενους από τα σωματεία. Ευχαριστούμε πολύ και τους παρευρισκόμενους από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Θα μας επιτρέψετε, εύλογα το ζητάω, εντάξει, να μιλήσετε στο τέλος για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα και ήρθαν για ένα κοινό στόχο με σκοπό να ανατρέψουμε αυτό το αισχρό, κατάπτυστο σχέδιο νόμου που κατέθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.